Καλησπέρα κύριε καθηγητά, κύριε Πανούση, χαιρόμαστε για τη συνομιλία αυτή και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης από την πλευρά του News Club για να συζητήσουμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα ανάμεσα στα άλλα που θα θίξουμε, που αφορά την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια. Ιδιαίτερα τους νέους, τα νέα παιδιά, τους εφήβους και αναρωτιέται όλος ο κόσμος τι γίνεται με τη νεολαία. Τι γίνεται με τα παιδιά, με τα φαινόμενα της βίας που έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια και που αφήνουν έκπληκτη την κοινωνία. Ανάλογες εικόνες βέβαια, δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Υπάρχει ανάλογη εικόνα και στην Ευρώπη και στις προηγμένες δυτικές κοινωνίες. Ποιες είναι οι ευθύνες των γονέων, πολλά θέματα βάζω και θέλω παρακαλώ την τοποθέτησή σας. Πρώτον, ψυχραιμία. Διότι όλα αυτά τα φαινόμενα που παρουσιάζεται στα ΜΜΕ θέλουν διαφορετική κατηγοριοποίηση. Είναι άλλο πράγμα δύο παρέες να χτυπιούνται για μια κοπέλα, για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, για μια πλατεία διότι διαφωνεί ο Κορδαλός με την Νίκαια, που τα είχαμε σε όλη μας την πορεία την μεταπολιτευτική και που έχουμε συμμετάσχει και εμείς σε πετροπολέμους και σε τέτοιες ιστορίες. Είναι άλλο πράγμα αυτή η μετατροπή του παιχνιδιού του δρόμου σε ένα έγκλημα του δρόμου, δηλαδή σε μια πειθαρχία που οδηγεί και σε ορισμένες καταστάσεις έντονης παραβατικότητας, αυτό που θα λέγαμε τώρα μικροδιάβολη. Και άλλο πράγμα αν οι νέοι έχουν μπει στην μεγάλη πίτα του οργανωμένου εγκλήματος. Αν δηλαδή αυτό που είπατε βία είναι μια εγκληματική βία και δεν είναι η εφηβεία, η οποία έχει τα στοιχεία της δυναμικότητας, του τσαμπουκά, της μαγιάς και πάει λέγοντας. Άρα τότε σωρεύονται στον τύπο ή εμφανίζονται συνεχώς, εμένα δεν με τρομάζει αυτό καθένα. Θέλω να το δω λίγο αυτό το φαινόμενο, να το μελετήσουμε, να δούμε ποια παιδιά είναι, πόσα είναι, τι είναι, από τι οικογένειες προέρχονται όπως το λέτε κι εσείς, οι ίδιοι τι πιστεύουν, γιατί γίνονται όλα αυτά. Διότι δεν είναι ίδια, όπως επαναλαμβάνω. Τώρα, αν πει κανένας ότι είχαμε 5.000 περιπτώσεις και έχουμε 6, προφανώς οι αριθμοί αυξάνονται, αλλά πολλά πράγματα αυξάνονται σε αυτή τη ζωή σε σχέση με την συμμετοχή των εφήβων μέσα στην κοινωνική ζωή. Εκτιμάτε ότι τα φαινόμενα αυτά της παιδικής βίας, της εφηβικής επανάστασης με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά είναι πληθέστερα στα μεγάλα αστικά κέντρα σε σχέση με την Ήπεθρο και αν ναι, γιατί, πού οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, είναι πληθέστερα πρώτον γιατί είμαστε μεγάλοι οι περισσότεροι. Ναι. Όταν η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια, προφανώς. Ναι. Δεύτερον, είναι τα φώτα στραμμένα εκεί. Τώρα, σε κάποιο χωριό της Κρήτης ή κάπου αλλού συμβαίνει ένα γεγονός, ποιος το μαθαίνει και πώς είναι, αν δεν φτάσει βέβαια σε κάποιο μαχαίρωμα και σε κάποιο τραυματισμό ή φόνο. Περιορίζεται. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ κινούνται όχι στο σκοτάδι αλλά όχι και στο ημίθος. Στην Αθήνα όταν δύο ομάδες συμμορίες, όπως θα το πείτε, μαζεύονται στην Κηφισιά για να χτυπηθούν μεταξύ τους, εκ του πράγματος παίρνει μεγαλύτερη δημοσιότητα. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχουν διάφορες θεωρίες οι οποίες για να δούμε κατά πόσον εφαρμόζονται πρέπει να τις μελετήσουμε πάντα στο πεδίο. Δηλαδή υπάρχει η θεωρία που είχε πει ο Μίλαν Κούντερα και είναι πολύ γνωστή, της εξεγερτικής βαρεμάρας. Αυτό αφορά δηλαδή τα παιδιά της αστικής τάξης και πάνω, που έχουν λυμένα τα βασικά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά τους προβλήματα και θεωρούν ότι μέσα από μια επιθετικότητα ή μέσα βία ή με αυτά που είπαμε, προηγουμένως αποκτούν μια ταυτότητα, μια προσωπικότητα. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία είναι κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων ή παιδιά αποκλεισμένων μεταναστών κλπ. Τα οποία μέσα από την ένταξη ομάδες αποκτούν ταυτότητα, ταυτότητα ύπαρξης, πώς να το πούμε έτσι. Ιδίως στο χουλιγκανισμό, ας πούμε έτσι. Άρα όλα μαζί γίνεται ασχυλός. Θέλει λίγο προσοχή, θέλει επιστημονική μελέτη, θέλει ψυχραιμία. Και βλέπουμε. Είπατε κάτι για μένα πολύ εντυπωσιακό και πρώτη φορά το καταγράφω από εσάς. Διακατέχονται από εξεργετική βαρεμάρα. Τα έχουν όλα, αυτό εννοείται. Άρα... Ναι. Και θεωρούν. Κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω, θέλει λίγο μελέτη επιστημονική. Ναι. Πάντως χάρη, αν είχαμε 10 παιδιά από αυτά τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτά τα επεισόδια, θα πούμε έτσι. Και μάλιστα με μαχαίρια ή με έντονους διαπληκτισμούς και σωματικές βλάβες. Θα ρωτούσαμε γιατί το έκανες.
έχουμε βεβαίως θα παίρνουμε 10 διαφορετικές απαντήσεις. Δηλαδή, μερικοί έχουν, υπάρχει μια θεωρία στην εγκληματολογία της ηθικής εξουδετερώσης πράξης. Δηλαδή, που είναι το κάνουν όλοι, έτσι γίνεται, πώς αλλιώς θα εμφανιστεί ως άντρας, αρέσει στις γυναίκες, η μαγιά, η δύναμη, η νίκη, ξέρω εγώ. Ο άλλος θα σου πει, έδαμο, και τι έγινε τώρα, εντάξει. Ο άλλος θα σου πει ότι, ξέρω εγώ, μου επετέθηκε ο άλλος γιατί είναι πάλι ομάδα, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Άρα, άλλος είναι παιδί διαζευμένο, άλλο είναι παιδί κανονικής οικογένειας, άλλο παιδί... Δηλαδή, δεν βγάζεις άκρη έτσι εύκολα βλέποντας αριθμούς ή απλώς περιγραφές γεγονότων στα μίντια. Η ευθύνη των οικογενειών, σε τι βαθμό εμπεριέχεται, γιατί βλέπουμε οικογένειες που εντάξει εγκαταλείπουν τα παιδιά τους, δεν ενδιαφέρονται, αλλά υπάρχουν και οικογένειες όμως που λένε ότι σε θέλω στο σπίτι, που θα πας να σε ελέγξω και σε θέλω στο σπίτι 8, 7, 9 ώρα το βράδυ. Τι γίνεται από εκεί πέρα, πού χάνεται το παιχνίδι? Κοιτάξτε, ούτε το ένα δεν τα άλλα σωστό πλέον. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι δάσκαλοι είναι όμοιροι των μαθητών και οι γονείς είναι όμοιροι των παιδιών. Ναι. Έχουμε πάει σε ένα δικαιωματισμό πολύ περίεργο, σε διάσπαση ισορροπιών και εξουσιών μέσα στο σπίτι. Η οικογένεια είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέγαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, αν τελειώσουμε τη συνέντευξή μας λέγοντας η οικογένεια θα αντέξει, ποια οικογένεια αυτή τη στιγμή? Ναι. Υπάρχουν μονογονεϊκές, υπάρχουν πολυπολιτισμικές, υπάρχουν ομόφυλες, υπάρχουν μη πυρηνικές. Υπάρχουν διάφορα μορφές οικογένειας. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν μη εργαζόμενοι, όπως λέτε, υπάρχουν διαζευμένοι, υπάρχουν βιαιότητες μέσα στο σπίτι που αφορούν το ζεύγος, όχι τα παιδιά αναγκαστικά. Άρα λοιπόν, το να πεις ότι οι γονείς, προφανώς θα παίξουν καλύτερο ρόλο οι γονείς, αλλά αν υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, είναι τα όρια. Πρέπει να βάλουν όρια. Όρια στα παιδιά, γιατί οι έφηβοι δεν έχουν όρια, η εφηβεία δεν έχει όρια. Θέλω να κάνω ό,τι μ' αρέσει. Άρα για να μπει το όριο που αφορά σε περιορισμούς και λοιπά, πρέπει να ελέγχει κάποιος το σπίτι, όχι καταχρηστικά ή καταθλητικά, βάσει κάποιων κανόνων. Εδώ πέρα αυτό έχει σπάσει και σε οικογένειες που είναι κανονικές, που δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των γονιών και λοιπά, έχει σπάσει η δυνατότητα θέσης ορίων και ελέγχου των ορίων, όχι ελέγχου του παιδιού. Μερικοί έχουν βάλει detective, έχουν βάλει τσιπάκια για να παρακολουθούν τα παιδιά τους. Δεν λύνεται έτσι το ζήτημα. Πώς πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί? Δεν υπάρχει μαγική λύση. Δεν υπάρχει μαγική λύση. Δηλαδή και αυτό ναι. το ότι προσάγονται οι γονείς ή θα τιμωρηθούν οι γονείς για το ζήτημα της μη επιμέλειας. Για την αμέλεια, ναι. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι λίγο συμβολικό τώρα. Τι, δηλαδή αν ο ένας δουλεύει από τις 5 ώρες το πρωί και ο άλλος δουλεύει σε 4 δουλειές τώρα, το να πεις ότι δεν αγαπάνε τα παιδιά τους και τα αφήνουν αδέσποτα είναι μια υπερβολή. Εντάξει, έχει ένα συμβολισμό ότι πρέπει να προσέχετε τα παιδιά σας. Αλλά και αυτά που δεν καταλήγουν σε ένα έγκλημα, σε μια παραβατικότητα, νομίζω ότι ελέγχονται. Απλώς πάνε σε άλλες δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν μέσα σε αυτά που βλέπουμε. Άρα λοιπόν θέλει μια αναδιάταξη εσωτερική και εξωτερική ισορροπία της οικογένειας, η οποία θα γίνει με τον τρόπο που θα γίνει. Αλλά αυτό το είχαμε εντοπίσει κάποιοι εγκληματολόγοι εδώ και 20 χρόνια. Ότι η οικογένεια ελληνική δεν κρατάει καλά όπως πιστεύαμε. Κάπου έχει τρύπες το σύστημα. Θα δούμε τι θα γίνει. Κύριε καθηγητά, η ενίσχυση της φτώχειας, της ανέχειας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα οθεί την βία στην εφηβεία? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας. Ναι. Όπως δεν υπάρχει κανόνας ότι κακοί γονείς βγάζουν κακά παιδιά. Mm-hmm. Έχουμε δει καλούς γονείς να βγάζουν κακά παιδιά και κακούς γονείς να βγάζουν καλά παιδιά. Δεν υπάρχει ούτε κανόνας ότι οι φτωχοί βγάζουν εγκληματίες και οι πλούσιοι βγάζουν καλά παιδιά και τούμπαλιν. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά προφανώς προκύπτουν από ζητήματα αναστολής, αγωγής, ιδεών, απόψεων κλπ. Άρα λοιπόν παλιά λέγαμε ότι τα παιδιά του δρόμου είναι παιδιά των δεσμευμένων ή οι χρήστες, τα παιδιά που κάνουν χρήση είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Δεν είναι έτσι. Καθόλου έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν να αφήσουμε λίγο τα στερεότυπα και να μπούμε λίγο στην ουσία του πράγματος και σε έρευνα πεδίου. Ένα παιδί που δεν τα έχει αυτό που είπαμε προηγουμένως, που μου είπατε ότι τα έχει όλα και προσπαθεί την έντασή του να την βγάλει προς τα έξω. Που δεν τα έχει όλα, που στερείται πραγμάτων και τεχνολογικών πραγμάτων, που είναι ζηλευτά. Ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ, δεν ξέρω τι άλλο. Ένα PlayStation.
αυτό δεν τον οδηγεί να... Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Μπορεί, ναι, μπορεί. Αυτές οι γενικεύσεις. Ναι. Είναι σαν να λες ότι έχουμε 1 εκατομμύριο άνεργους, έχουμε 1 εκατομμύριο δυνάμει κλέφτες. Ή έχουμε 1 εκατομμύριο άνεργους, έχουμε 1 εκατομμύριο δυνάμει αυτόχειρες, θα αυτοκτονήσουν. Δεν υπάρχουν αυτά. Προφανώς μπορεί να συμβεί, αλλά εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, όχι από έναν. Όχι δηλαδή επειδή απελήθη ο πατέρας από τη δουλειά, αυτός θα πάει να κλέψει. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτές οι μονοπαραγωγικές προσεγγίσεις είναι λάθος. Είστε σαφείς. Υπάρχει η ευκαιρία τώρα να σας ρωτήσω και για άλλα θέματα της καυτής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας. Ως πρώην υπουργός και ως πανεπιστημιακός καθηγητής, θέλω ένα σχόλιο, κύριε Πανούση, για την ιδιωτικοποίηση, την επιχειρούμενη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα σχόλιο. Δεν υπάρχει καμία ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση εντός αγωγικών υπάρχει για την δημόσια εκπαίδευση. Αν δείτε δηλαδή ποιοι δίνουν τις εστίες, ποιοι δίνουν τη σύντηση, ναι, ποια είναι τα ερευνητικά προγράμματα, όλα ιδιωτικά είναι. Αν εξαιρέσει κανείς τους μισθούς και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, όλα τα άλλα είναι ιδιωτικά. Γιατί το πανεπιστήμιο δεν δίνει στέγαση σε όλους. Η σύντηση είναι από ιδιώτες, η στέγαση συνήθως είναι από κτίρια ιδιωτών. Όλα, σας επαναλαμβάνω, τα χρήματα που μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, αν εξαιρέσει τις δημόσιες επενδύσεις και τον προϋπολογισμό, είναι από ιδιωτικά κεφάλαια διαφόρων εταιριών που δίνουν χορηγίες για έρευνες κλπ. Άρα, εντάξει. Δεν είναι μαγική εικόνα ούτε τάνα ούτε τάλλο. Δηλαδή ότι είναι ένας μύθος ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το ιερό και όσιο και το άλλο το μη κρατικό, ας πούμε έτσι, είναι η καταστροφή. Ούτε τώρα είναι ούτε τάλλο. Είναι διάφορες περιπτώσεις εναλλακτικής μορφής παροχής, να δούμε πώς θα γίνει. Αλλά όταν ξέρει κανείς ότι 3 χώρες στον κόσμο, ξέρω, η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και δεν ξέρω ποια άλλη, δεν έχουν τα λεγόμενα μη κρατικά, να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, το ότι εμείς δεν τα δεχόμαστε για ιδεολογικούς λόγους. Mm-hmm. Τώρα, λέτε και οι πλούσιοι δεν πάνε στο εξωτερικό, και αφού πάνε στο εξωτερικό δεν παίρνουν πτυχίο, mm-hmm, και αν πάρουν πτυχίο δεν γυρνάνε εδώ να δικηγορήσουν να γίνουν γιατροί, άρα πάλι δημιουργούνται ανισότητες. Πάλι υπάρχει θέμα. Ναι. Αν λέγαμε για ανισότητες. Άρα έχει διάφορα προβλήματα, διότι εγώ δεν έχω δει κανένα νόμο ακόμα. Ακούω συζητήσεις, mm-hmm, οι οποίες είναι και από τις δύο πλευρές, θα έλεγα, ιδεολογικές. Σημαίνει ότι ανισότητες, η ιδέα ότι θα λύσει τα προβλήματα, ούτε το ούτε το άλλο είναι. Ας δούμε τι είναι, ας δούμε πώς θα γίνει και βλέπουμε. Σαφής, λέτε ναι, αλλά να δούμε το πλαίσιο λειτουργίας. Ναι, τώρα αυτό τώρα, ξέρετε, θυμόσαστε τους λουδίτες που σπάγανε τα εργαλεία για να μην πούμε στη βιομηχανική επανάσταση. Τώρα αυτή η θεωρία ότι απαγορεύω τα πάντα για να διορθώσω το νυν υπάρχον, τώρα δεν είναι λάθος θεωρία. Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, παρακολουθείτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναλώνουν υπέρμετρο χρόνο για την ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών κλπ. Θέλω το σχολιασμό. Δεν υπάρχει θέμα σχολιασμού εδώ. Εδώ υπάρχουν κατευθύνσεις και ευρωπαϊκές και διεθνείς και αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστήριων. Ότι... σχετικά με το όριο, την έννοια της ισότητας. Ναι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διαμορφώνεται ένας δικαιωματισμός, τον οποίο δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί, θα έχει και συνέχεια. Σε σχέση με την δυνατότητα ενός ομόφυλου ζευγαριού, 2 ανθρώπων που είναι ομοφυλόφιλοι, να παντρευτούν με πολιτικό γάμο προφανώς. Mm-hmm. Για να λύσουν το θεσμικό ζήτημα, τις νομικές συνέπειες αυτής της ένωσης. Διότι δεν καλύπτονται από τα συμφωνητικά, έτσι. Άρα λοιπόν, ως εκεί πάμε καλά. Το ερώτημα που τίθεται είναι η συνέχεια. Η λεγόμενη παιδοθεσία ή τεκνοθεσία, πρέπει να το πείτε. Αν και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτό το πράγμα να οδηγήσει σε αυτό. Εκεί πέρα υπάρχουν οι συνταγματολόγοι, οι οποίοι λένε εφόσον επιτρέπει στον πολιτικό γάμο, δεν μπορεί να απαγορεύσει την τεκνοθεσία. Υπάρχει άποψη από ό,τι φαίνεται της κυβέρνησης ότι θα επιτρέψω την υιοθεσία αλλά όχι την παρένθετη τη μητέρα. Η κοινωνία διχάζεται πιθανώς ή και το πολιτικό σύστημα διχάζεται. Είναι μια τάση η οποία είναι παγκόσμια χαρακτήρα. Δεν θα ηθικολογήσω εγώ αν είναι καλή ή κακή. Ναι. Ο καθένας έχει το ρόλο του και ο καθένας παίζει το ρόλο του και ο νομοθέτης θα παίξει το δικό του. Για την μεγάλη αντίδραση της Εκκλησίας. Κοιτάξτε, η Εκκλησία ορθώς παίζει το ρόλο της. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να θεμελιώνει τα επιχειρήματά της πάνω στα εκκλησιαστικά κείμενα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί η Εκκλησία να κάνει πολιτική,
Δεν μπορεί η Εκκλησία να κάνει φιλοσοφία υπαρξιακή ή ξέρω εγώ δικαιωματιστική. Θα κάνει την επιλογή της με βάση τα κείμενα. Το όριό της είναι να μπορέσει να, πώς να το πούμε, να προφυλάξει. Mm-hmm. Δηλαδή λαοσυνάξεις και καταγγελίες και ξέρω εγώ και δεν βαφτίζουμε και δεν κάνουμε, νομίζω πάμε πέρα από αυτό. Κατά τα άλλα η άποψή της είναι σεβαστή όπως η άποψη ενός φορέα με ιστορικότητα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά να είστε καλά, για τα θέματα που μας απαντήσατε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.